εστιάζει, γίνεται μάλλον συνάντηση και ενημέρωση των μελών της Επιτροπής Κυκλοφοριακού και Συγκοινωνιακών Ρυθμίσεων του Δημοτικού μας Συμβουλίου, που είναι γνωμοδοτική, με μοναδικό θέμα την παρουσίαση από τη μελετήτρια της μελέτης, της Κυκλοφοριακής Μελέτης για τη Διαμόρφωση της Αγίου Δημητρίου. Ένα έργο που είχε ξεκινήσει από την Ομαρχία, αφορά το τμήμα της Αγίου Δημητρίου από τη Γράμμου μέχρι τη Θεομήτωρος. Είναι ένα σημαντικό και δύσκολο έργο. Η Επιτροπή είναι η πρώτη συλλογική ομάδα που θα ασχοληθεί με το θέμα. Σύμφωνα με τη διαδικασία, το θέμα στη συνέχεια, αφού συζητηθεί στην Επιτροπή, θα έρθει στην Επιτροπή Ποιότητα Ζωής και τέλος στο Δημοτικό Συμβούλιο. Σήμερα έχουμε παρουσίαση. Είναι λοιπόν η μελετήτρια εδώ να παρουσιάσει στα μέλη της Επιτροπής, που γνωρίζουμε όλοι ότι είναι διαπαραταξιακή. Κρίναμε σκόπιμο να κληθούν και όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, αλλά και πολίτες που ενδιαφέρονται να ενημερωθούν. Σήμερα η μερίσια διάταξη λοιπόν έχει ενημέρωση, παρουσίαση. Το θέμα θα μείνει ανοιχτό για μεγάλο χρονικό διάστημα μέχρι να έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο, προκειμένου είτε μεμονωμένοι πολίτες, είτε φορείς συλλογικά, είτε δημοτικές παρατάξεις να μπορούν να μελετήσουν και τα επιμέρους, αλλά και το όλο, και να παρέχουν καταθέτοντας προτάσεις σε αυτή τη διαδικασία μέχρι να φτάσει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Εάν στη διαδικασία αυτή κριθεί ότι είναι αναγκαία να γίνει περαιτέρω παρουσίαση εξίσου ανοιχτή σε άλλο τόπο και χρόνο, είναι ένα θέμα που θα το αποφασίσει η διοίκηση, το Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου, και θα είμαστε και σε δεύτερο χρόνο πιθανά να κληθούμε να διευκρινιστούν θέματα και να δούμε περισσότερες αναφορές. Να δώσω το λόγο στον κύριο Αδαμόπουλο, που είναι ο πρόεδρος της Επιτροπής. Ένα λεπτό να πάρουμε παρουσία σαν Επιτροπή, γιατί έτσι και αλλιώς ο σκοπός της σημερινής συνάντησης είναι η σύγκληση της Επιτροπής, της συγκεκριμένης που είναι γνωμοδοτική για το Δημοτικό Συμβούλιο. Και μετά θα πούμε στη διαδικασία. Η κυρία Σταγιάννη Μίνα είναι η μελετήτρια που είχε αναλάβει από την Ομαρχία να εκπονήσει τη μελέτη, την οποία το Δημοτικό Συμβούλιο στην προηγούμενη δημοτική περίοδο αποφάσισε να την τροποποιήσει. Βασίλη, λίγο το σκαλώσει. Και μαζί μας επίσης είναι και ο κύριος Νικολαίδης, που είναι ελεύθερος επαγγελματίας και συμβουλεύει το Δήμο σε κάποιες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με τη μορφή σύμβασης ανεξάρτητων υπηρεσιών. Κύριε Αδαμόπουλο. Καλησπέρα και από μένα. Θα ήθελα τα μέλη της Επιτροπής να φωνάζουν παρόν, γιατί είμαστε αρκετός κόσμος και να ξέρουν ποιοι έχουν βρεθεί. Αδαμόπουλος Αναστάσιος Παρών, Πολυκανδρίτης Αναστάσιος Παρών, Μιχαλόπουλος Αναστάσιος Σαφών, Μπέλος Καράλαμπος Παρών, Νικολής Ιωάννης Απών, Καρακούση Μαρία Παρούσα, Καρόπλος Βασίλειος Παρών, Αργύρης Γεώργιος Παρών, Σκυλάκης Βασίλειος Παρών, Αθανασιάδης Νίκος Παρών, Φωτουλάκης Αντώνης Παρών, Λογαράς Δημήτριος Παρών, Γενάζος Παράσιος Παρών. Έχουμε απαρτία. Ο κύριος Μιχαλόπουλος είναι διοδικημένος με πρόβλημα υγείας και γι' αυτό δεν μπορούσε να είναι κοντά μας. Δίνουμε τον λόγο στους... στη μελετήτρια, νομίζω. Ο κύριος Χρυστοβασίλης, παρακαλώ. Μια διευκρίνηση, αγαπητέ. Καταρχήν, να διευκρινίσουμε πάλι ξανά. Σήμερα είναι η Επιτροπή Συγκοινωνίας και Κυκλοφοριακού. Μόνο. Με ανοιχτή φυσικά με τον κόσμο για να μπορέσει ο πιστέ να παρακολουθήσει. Μόνο. Έτσι, επειδή στο ιστοσελίδα του Δήμου εδώ η Επιτροπή Συγκοινωνίας και Κυκλοφοριακού του Δήμου προσκαλεί. Έτσι. Προφανώς δεν προσκαλεί. Προσκαλείται για να κάνει σύσκεψη. Κύριε Προσκαλή, το έχουμε διευκρινίσει και προσκαλεί τα μέλη τη, αλλά η συνεδρίαση είναι ανοιχτή. Όλες οι συνεδριάσεις των Επιτροπών είναι ανοιχτές. Αυτή, επειδή είναι μείζονος σημασίας, δόθηκε μια έμφαση. Θα μου δώσετε τα δύο λεπτά. Θα σταματήσω. Είναι πριν ιστορία. Η Επιτροπή Συγκοινωνίας και Κυκλοφοριακού του Δήμου, η οποία σα προσκαλεί. Εδώ από ότι δεν σα προσκαλεί, προσκαλείται για να κάνει σύσκεψη.
Καλώς. Ανοιχτά. Επειδή το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό και πολύ σημαντικό και αφορά ανθρώπινες, δηλαδή τη ζωή του οικογένειου, πρέπει να γίνει μία διαβούλευση που θα ενημερωθούν οι κάτοικοι και οι καταστηματάρχες. Δηλαδή δεν μπορεί να κλείσουμε τη διαδικασία μέσα σε αυτή τη διένεδουσα που είμαστε αυτή τη στιγμή 40 άνθρωποι. Δεν μιλήσατε για διαβούλευση, μιλήσατε ότι πάει στην ποιότητα ζωή. Δεν σα παρακαλώ, μισό λεπτό. Στην ποιότητα ζωή και μετά στο Δημοτικό Συμβούλιο. Πριν πάει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και είπα ότι αν σε αυτό το διάστημα. Είπα ότι μέχρι να έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο, εάν κρυθεί. Και ασφαλώς κρίνεται και από το ενδιαφέρον. Ότι χρειάζεται, θα γίνει διαδικασία ανοιχτή διαβούλευση. Ναι, εγώ μιλάω για όσο τι. Δεν θα κρυφτεί, να γίνει. Ναι. Είναι απαραίτητο και υποχρέωση. Συμφωνούμε και θα ζητήσουμε την παρατήρηση. Όπως ανέφερε και η κυρία Δήμαρχος στην αρχή, το θέμα της παρουσίασης στην αρχή. Το θέμα της παρουσίασης αφορά τη μελέτη τροποποιήσεων βελτιώσεων στη διαπλάτηση της λεωφόρου Αγίου Δημητρίου σε σχέση με τη μελέτη που εκβόλησε η νομαρχιακή αυτοδιοίκηση της Αθήνας. Θα σας κάνω μια μικρή παρουσίαση της μελέτης, τι προέβλεπε η μελέτη της νομαρχίας, πάρα πολύ σύντομα. Η μελέτη της νομαρχίας προέβλεπε ως τυπική διατομή από την οδό Γράμμου έως και την οδό Μενελάου προέβλεπε μία λωρίδα κυκλοφορίας και μία λωρίδα διαστάθμευση, ανακατεύθυνση με διάβεση χαμηλή νησίδα πλάτους 1,5 μέτρα. Από τη λεωφόρο Μενελάου μέχρι και, το τέλος του οδού Θεομήτωρος προέβλεπε δύο λωρίδες κυκλοφορίας ανακατεύθυνση με χαμηλή νησίδα 15 εκατοστό. Να βοηθήσουμε λίγο τη διαδικασία, να αφήσουμε την κυρία Σταγιάννη να ολοκληρώσει την εισήγηση. Κρατήστε ό,τι σημειώσει έχετε για ερωτήσεις να τις υποβάλουμε στο τέλος και για να είναι πιο παραγωγική η συζήτηση. Και σε κάποιες χαρακτηριστικές θέσεις προέβλεπε διακοπή της νησίδας για είτε για στερόστροφες στροφές είτε για διαμπερή κυκλοφορία. Στη μελέτη που ανατέθηκε από το Δήμο, προτείνονται οι κάτωθοι τροποποιήσεις και βελτιώσεις της μελέτης. Όσον αφορά την τυπική διατομή, σε όλο το μήκος του δρόμου, από την οδό Γράμμου έως και την οδό Θεομήτωρος, προβλέπεται μία λωρίδα κυκλοφορίας συν μία λωρίδα διαστάθμευση ανακατεύθυνση. Με διάβεση την ίδια λυσίδα, δηλαδή στο ίδιο σημείο, ενδιάμεση λυσίδα χαμηλή 15 εκατοστό. Τηρήθηκαν και η νοικοτομή αλλά και ο άξονας του δρόμου, καθώς και η νοικοτομή δεν αλλάζει. Δηλαδή διατηρήθηκε το ίδιο με τη μελέτη της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης. Γίνεται διακοπή, θα σας αναφέρω τώρα που γίνεται η διακοπή της νησίδας, γιατί κάποιες έχουν δει και κάποιες αλλαγές σε σχέση με την μελέτη της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης. Διακόπτεται λοιπόν η νησίδα. Στην οδό Θεομήτωρος, όπου για τις ανάγκες της αριστερόστροφης κίνησης δημιουργείται λωρίδα αναμονής και η κυκλοφορία ρυθμίζεται από την σηματοδότη. Νομίζω από νότια προς τα πάνω. Ναι. Στην οδό Δεδάλου, όπου επιτρέπεται η αριστερόστροφη κίνηση και εδώ η κυκλοφορία ρυθμίζεται με φωτεινό σηματοδότη. Με την οδό Αγίας Βαρβάρας, όπου βελτιώνεται ο υπάρχον κόμβος και εδώ ρυθμίζεται όπως και σήμερα με φωτεινό σηματοδότη κυκλοφορία. Με την οδό Αγίας Βαρβάρας, όπου και εδώ ρυθμίζεται με φωτεινό σηματοδότη, κυκλοφορία. Έχουμε εδώ μία αλλαγή, η οποία δεν υπάρχει στην μελέτη της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, όπου στην οδό Πόντου, για τις ανάγκες της αριστερόστροφης κίνησης στην οδό Πόντου, δημιουργείται λωρίδα κυκλοφορίας αναμονής.
Στο σημείο από την οδό Κόντου μέχρι την οδό Αριστό Πολυτεχνείου προτείνονται δύο λύσεις. Δύο σενάρια. Το πρώτο σενάριο προβλέπει στην οδό Σκουφά, αριστερόστροφη κίνηση, με τη βοήθεια και εδώ φωτεινού σηματοδότη, όπου δημιουργείται λωρίδα αναμονής. Το δεύτερο σενάριο, θα ολοκληρώσω και θα επανέλθω και το δεύτερο σενάριο σε αυτό το σημείο. Λόγω του ότι υπάρχει το ρέμα και εκεί δεν μπορεί να γίνει διαπλάνηση, διότι δεν το προβλέπει ούτε η μηνομαχιακή αυτοδιοίκηση, διότι δεν έχουν λυθεί τα θέματα της διαχείρισης του ρέματος. Σε αυτό το σημείο μένει ο δρόμος ως έχει, δηλαδή στο σημείο. Μένει η γέφυρα ως έχει, δεν διαπλατείνεται. Κάποτε είχαν πει ότι μπορεί, αν λυνόταν το θέμα της οριοθέτησης του ρέματος, η νομαρχία θα μπορούσε να, και για αυτό το σημείο θα προκηρύξει μια μελέτη και να ολοκληρωθεί στη μελέτη που είχε. Αυτό δεν έγινε όσο η μελέτη εκπονείται, οπότε είναι ένα σενάριο το οποίο μάλλον πάει μακριά. Συνεχίζουμε. Υπάρχει διακοπή της νησίδας στην οδό Άρτης, όπου επιτρέπεται η αριστερόστροφη κίνηση και εδώ κυκλοφορεί ρυθμίζεται από το κοινό σηματοδότη. Στην οδό Επιτανίας διακόπτεται πάλι η κυκλοφορία, για να επιτρέπεται η αριστερόστροφη κίνηση και η κυκλοφορία ρυθμίζεται από το κοινό σηματοδότη. Δηλαδή, όπου υπάρχουν αριστερές κινήσεις, παντού ρυθμίζεται η κυκλοφορία με το κοινό σηματοδότη. Και τέλος, το τελευταίο όλη στην ελληνική διακοπή της νησίδας είναι στην οδό Πάνας, όπου και εδώ επιτρέπεται η αριστερόστροφη κίνηση. Τώρα, η εναλλακτική λύση, η οποία αφορά στο τμήμα από την οδό Πόντου μέχρι την οδό Αγωνιστών Πολυτεχνείου, έγινε στο εξής. Δημιουργείται λωρίδα αναμονής για αριστερόστροφη στροφή κίνηση στην οδό Τρυπόλεως. Όπως σήμερα, επειδή ο οδός Τρυπόλεως είναι κάθοδος, είναι έξοδος, δηλαδή είναι κάθοδος του Αγίου Δημητρίου, έξοδος του Αγίου Δημητρίου, αλλάζει, γίνεται άνοδος και στο σημείο αυτό δημιουργείται λωρίδα αναμονής και επιτρέπεται η αριστερή στροφή, με αποτέλεσμα να καταργείται η αριστερή στροφή στην οδό Σκουφά. Η είσοδος για την Ξάντη είναι πλέον η Τρυπόλεως. Ναι. Λοιπόν, η Τρυπόλεως λοιπόν είναι άνοδος, δηλαδή από την Αγίου Αποστρίβου γίνεται άνοδος μέχρι το σημείο της Ξάνθης. Δηλαδή, μένει η κίνηση ως κάθοδος, όπως υπάρχει και σήμερα, απλώς αλλάζει από την οδό Ξάνθης μέχρι την οδό Αγίου Δημητρίου. Και όπως είπα και πριν, για τον λόγο αυτό δεν υπάρχει πλέον η αριστερή στροφή στην οδό Σκουφά. Επιπλέον, δημιουργείται λωρίδα αναμονής και στην οδό Αγωνιστών Πολυτεχνείου, όπου επειδή η λωρίδα αναμονής εκεί είναι πάρα πολύ μικρή, την έχουμε ξεκινήσει από την οδό Άρτης και πίσω δηλαδή, για να είναι αρκετό το μήκος για αναμονή και να αυτοκινήτου. Σας επισημαίνω όμως εδώ, θέλω να επισημάνω, ότι για να γίνει αυτή η λύση στην Τρυπόλεως, θα πρέπει να γίνει η εφαρμογή του σχεδίου πόλεως, η οποία δεν υφίσταται σήμερα. Στο ποδηλατάδικο. Εν συντομία, δηλαδή, να επαναλάβω εγώ το βασικό, την αφετηρία. Ξεκινήσαμε με μία μελέτη που ανέθεσε η νομαρχία, ολοκληρώθηκε, παραδόθηκε στο Δήμο στις αρχές του 2011, η οποία μελέτη προέβλεπε στο μεγαλύτερο μέρος της Αγίου Δημητρίου, το σημαντικότερο μέρος εκεί που αναπτύσσεται και η αγορά, μετά την Άρη Βολιθιώτη, δύο λωρίδες καθόδου και δύο λωρίδες ανόδου με απαγόρευση στάθμευσης παρόδειας, δεξιά και αριστερά. Θυμάστε οι περισσότεροι, είχε γίνει συζήτηση παρουσίαση αυτής της πρότασης στην αίθουσα εκδηλώσεων του 6ου Δημοτικού, συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο και τέθηκε από όλους ότι δεν είναι δυνατόν σε ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της Αγίου Δημητρίου που αναπτύσσεται επί μήκης αγορά,
να απαγορέψουμε τη στάθμευση και ο δρόμος, κατά κύριο λόγο, να είναι διερχόμενος δρόμος που ενδεχομένως να αναπτύσσονται και μεγάλες ταχύτητες. Ζητήθηκε λοιπόν και σε συνεννόηση με τον τότε Διευθυντή Τεχνικών Έργων και σήμερα Γενικό Διευθυντή της Περιφέρειας, τον κύριο Φλόρο, να αλλάξει ο προσανατολισμός της μελέτης και στα κυκλοφοριακά αλλά και στα αρχιτεκτονικά της μελέτης να προβλεφθεί παρόδια στάθμευση σε όλο το μήκος. Ανέλαβε ο Δήμος Αγίου Δημητρίου να χρηματοδοτήσει αυτές τις τροποποιήσεις των μελετών και σε αυτό το σημείο βρισκόμαστε σήμερα που έχει παραδοθεί η κυκλοφοριακή μελέτη και επίκειται η παράδοση και της αρχιτεκτονικής μελέτης. Προκειμένου κατέφθει δημοπράτησης ολοκληρωμένη μελέτη να αποσταλεί στην περιφέρεια και μια και το έργο της διαμόρφωσης γνωρίζετε ότι είναι υπερτοπικής σημασίας και είχε ενταχθεί το 2011 στον προϋπολογισμό της περιφέρειας, να διεκδικήσουμε και στην παρούσα κατάσταση να χρηματοδοτηθεί από την περιφέρεια. Είναι ένα έργο με πολύ μεγάλο προϋπολογισμό, που ασφαλώς δεν μπορεί ο Δήμος Αγίου Δημητρίου να το χρηματοδοτήσει. Είναι έργο υπερτοπικής σημασίας, δεν αφορά μόνο τους πολίτες του Αγίου Δημητρίου, αλλά αφορά κυρίως τους πολίτες του Αγίου Δημητρίου, είτε είναι κάτοικοι, είτε είναι επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στην επιμήκη αυτή αγορά. Η κυρία Σταγιάννη ανέφερε τα σημεία στα οποία τροποποιείται η αρχική μελέτη, καθώς δεν προβλέπονταν τόσα ανοίγματα στην εισίδα που να επιτρέπουν τις αριστερές στροφές και αντίστοιχα τα δύο σενάρια προκειμένου να επιληθεί το θέμα της κίνησης προς τον ασύρματο, να το πούμε έτσι απλά, είτε για αυτούς που κατεβαίνουν από το Δημαρχείο προς το Καλαμάκι, προς τον Άλυμο, είτε αυτούς που έρχονται από τον Άλυμο για να δώσουν την κατεύθυνση προς τα πάνω. Νομίζω ότι θα πρέπει, αν κάτι δεν έχει διευκρινιστεί... Ναι, και αυτό που είχε ζητηθεί από τη διαβούλευση και υπήρχε δέσμευση της διοίκησης και κατεύθυνση στην μελετητική ομάδα, να υπάρχουν συχνές διαβάσεις πεζών και ανοίγματα της νησίδας για τη διέλευση των πεζών εγκάσια, κάθετα στο δόστρωμα, ώστε να υπάρχει επικοινωνία των πολιτών από το ένα σημείο, μία φορά της κίνησης προς την άλλη. Ασφαλώς η στάθμευση θα είναι σε... η παρόδια στάθμευση θα είναι με ασφάλεια στις στροφές, στις γωνίες, θα αναπτύσσεται διευρυμένο πεζοδρόμιο για να μπορούν να υπάρχει ορατότητα είτε στις εισόδους είτε στις εξόδους προς τον Αγίου Δημητρίου. Αυτά είναι τα τεχνικά της αρχιτεκτονικής. Νομίζω ότι αν θέλετε να επιμείνετε σε κάποια πράγματα, αλλιώς να ξεκινήσουμε με ερωτήσεις. Να έχετε να συμπληρώσετε κάτι. Να ξεκινήσουμε λοιπόν με ερωτήσεις, διευκρινήσεις, να δώσουμε μια πρώτη προτεραιότητα στα μέλη της Επιτροπής που έτσι κι αλλιώς συνεδριάζει σήμερα δεχόμενη την εισήγηση και στη συνέχεια όλοι. Να γράψουμε πρώτα όλους όσους θέλουν να ρωτήσουν. Να γράψουμε πρώτα, κύριος Βρέντος. Στα μέλη της Επιτροπής, ο Αντώνης, ο Λάζος, ο κύριος Λάζος. Κάποιος άλλος, ερωτήσεις, προβλώσεις, Βασιλόπουλο. Ναι, κύριος Κουτσοβασίλης. Αγγέλης. 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 Να ξεκινήσουμε με τους πρώτους και μετά συνεχίσουμε. Όλα πάνω. Το λόγο έχει γύρω σου πλέξη. Πατήστε και το μικρόφωνο μπροστά σας. Δεν θα μ' ακούτε μια χαρά μίστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλησπέρα. Χρονοδιάγραμμα. Πρώτον, δεν μας είπατε. Πόσο καιρό θα κρατήσει αυτή η κατασκευή του δρόμου. Περίπου.
κυρία μελετήτρια. Δεύτερον, μας είπατε στην Τρικόλεως ότι θα γίνει άνοδος η Τρικόλεως. Θα γίνει άνοδος. Γνώμη μου προσωπική είναι ότι καλύτερα για τον ασύρματο και σαν αντιπρόεδρος του Radio Taxi Express, και το ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι κάθε μέρα είμαστε στους δρόμους, στα ταξιδιώτες, η σκουφά να γίνει άνοδος. Όχι Τρυπόλεως. Τρυπόλεως πρέπει να γίνει κάθοδος. Η λογική αυτό λέει. Γιατί ήδη στην Τρυπόλεως, κυρία Δήμαρχος, έχουν γίνει τρακαρίες. Να τελειώσω και θα πείτε. Μια λεπτομέρεια για να σας προλάβω. Ήδη στην Τρυπόλεως όταν κάνουμε δεξιά και ανεβαίνουν στο ποδηλατό άδικο που λέμε, το ότι δεν έχουμε δρυμίσει θύματα είναι όπως είναι έτσι εκεί πέρα αυτή τη στιγμή. Ανεβαίνει από την Τρυπόλεως, σταματάει στις Ζάντες, μπαίνει ο άλλος δεξιά, τα τρακαρίσματα. Το ότι δεν έχουμε δρυμίσει θύματα είναι επειδή είναι μικρές οι ταχύτητες. Λοιπόν, να πούμε λίγο το τεχνικό θέμα. Να ολοκληρώσω. Το διάζωμα πόσο θα είναι. Θα μπουνε στο διάζωμα δέντρα. Στην πόντου μας είπατε ότι θα έχουμε λωρίδα αναμονής. Φανάρι θα μπει στην πόντου για την αριστερή στροφή. Ανεβαίνοντας, και ένα τελευταίο, ανεβαίνοντας την Ξάνθη για να βγει το λεωφορείο αριστερά. Και στην Ηρώων Πονταιγρίου οι άλλοι που θέλουν να πάνε αριστερά, θα γίνεται ο χαμός, κυρία Δήμαρχος. Ο χαμός θα γίνεται. Όταν φτιάξουμε λωρίδα στην Αγίου Δημητρίου, για να μπούμε αριστερά την Ηρώων Πολυτεχνείου, Άρτης, Ηρώων Πολυτεχνείου για να μπει αριστερά το λεωφορείο και οποιοδήποτε και κάναμε λωρίδα, μα δεν είναι, 10 μέτρα, 15 μέτρα είναι η Ξάνθης. Πώς θα έχει εκεί πέρα λωρίδα να μόνει για αριστερή. Η Άρτης, από την Άρτης μέξω της, πώς θα έχει εκείνο λωρίδα να μόνει, τι αυτοκίνητα κλείσανε την Άρτης. Να πούμε λίγο για την Τρυπόλεως. Το πρόβλημα που αντιμετωπίστηκε ήταν να υπάρχει δυνατότητα και για όσους κατεβαίνουν την Αγίου Δημητρίου και για όσους ανεβαίνουν να μπουν στη Ξάνθης. Το αντιλαμβανόμαστε ότι η Ξάνθης είναι δρόμος κεντρικός για την μεριά που είναι ανατολικά, μάλλον δυτικά του ρέματος. Στο σημείο λοιπόν που συναντάει η Τρυπόλεως στην Αγίου Δημητρίου και μόνο μέχρι να συναντήσει την Ξάνθης, η Τρυπόλεως γίνεται είσοδος και κυκλοφορεί προς την Ξάνθης. Η Τρυπόλεως που έρχεται από τον Ασύρματο, συναντώντας την Ξάνθης κάνει δεξιά και πάλι αριστερά στην Ανδρούτσου και βγαίνει. Και γιατί δεν κάνουμε την Ανδρούτσου να ανεβαίνει η απευθείας ή να κατεβαίνει. Αυτό θέλουμε να επιλύσουμε. Αυτό. Και έχει να κάνει. Γιατί αυτή η διαδικασία. Εάν κάνουμε την Ανδρούτσου άνοδο ή κάθοδο, τελείωσε το θέμα. Ακούστε με λίγο, αυτό λέμε. Έχει να κάνει με το ρημοτομικό εκεί και την επίλυση του θέματος. Είναι πάρα πολύ κοντά η πόντου και επειδή έχουν και εκεί λωρίδα αναμονή, είναι αδύνατο δηλαδή πάνω στο ρέμα να βάλει. Δηλαδή δεν γίνεται. Τώρα, επειδή αναφερθήκατε στο χρονοδιάγραμμα, εμείς αυτή τη στιγμή δεν μιλάμε για το έργο, δεδομένου ότι δεν υπάρχει εξασφάλιση από πουθενά για τη χρηματοδότηση. Το είπα καθαρά. Ναι. Ο Δήμος δεν έχει τη δυνατότητα να το χρηματοδοτήσει. Ο προϋπολογισμός του το 2011 τότε, σαν έργο της περιφέρειας, ήταν 5.950.000 ευρώ. Εκείνο που εμείς θέλουμε είναι να υπάρχει μία μελέτη που να αντιπροσωπεύει την πόλη του Αγίου Δημητρίου και όχι μία μελέτη που εκπονήθηκε από την Ομαρχία και θα υλοποιεί το ρήμιν ενδεχομένως των πολιτών του Δημοτικού Συμβουλίου. Το Δημοτικό Συμβούλιο γνωμοδότησε για τις τροποποιήσεις στη μελετητική ομάδα. Κατατίθεται λοιπόν τώρα η πρόταση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και μετά θα αναζητηθεί η χρηματοδότηση για το έργο. Το όποιο λοιπόν χρονοδιάγραμμα θα εξεταστεί όταν το έργο είναι όριμο και έχουμε και την αρχιτεκτονική μελέτη στα χέρια μας και έχουμε εξασφαλίσει και τη χρηματοδότηση. Γνωρίζετε ότι αυτά τα έργα δεν γίνονται αποκλείοντας τον δρόμο. Ασφαλώς θα γίνει πρώτα η μία από ένα ρεύμα, μετά το άλλο ρεύμα, ώστε να μην εμποδιστεί για το διάστημα που εξελίσσεται το έργο η κυκλοφορία στην πόλη. Άλλωστε δεν μπορεί να αποκοπεί. Δεν έχουμε έναν παράλληλο δρόμο να τον θέσουμε σε λειτουργία. Είναι επιβεβλημένο και όσο γίνεται το έργο, η Αγίου Δημητρίου να είναι διαπερατή. Και μία διευκρίνηση να μας κάνει στο φωτισμό, κυρία Πρόεδρε.
υπάρχει φωτισμό στην Ισίδα, υπάρχει φωτισμό και στην Ισίδα υπάρχει και φωτισμό και στα πεζοδρόμια. Δημοτικό θα ήθελα να συμπληρώσω για την ερώτηση που έκανε ο κύριος και έχει δίκιο. Είναι ότι πραγματικά η απόσταση μεταξύ της Άρτης και της Άρτης η Ρόμπολη Τεχνίου είναι μικρή. Και οπότε η λωρίδα αναμονή δεν είναι επαρκή. Για τον λόγο αυτό, μεγαλώνουμε τη λωρίδα αναμονή, η οποία ξεκινάει από την οδό Σκουφά. Και θεωρούμε ότι αυτό το εύρο είναι αρκετό. Συγγνώμη, αλλά τότε σκέφτεται τελείω την Άρτη. Τελείω κλείνεται την Άρτη. Μιλάμε για ελληνικά δεδομένα οδήγηση, κυρία. Με συγχωρείτε, δεν, ούτε τον έξυπνο θέλω να κάνω, αλλά επειδή είναι η δουλειά μα και εμένα και του κύριου Λογαρά μα ταξιτζίδε, σα λέω, εάν το κάνετε από τη Σκουφά, η Άρτη έχει φραγκάρει από τον Ασέρβα. Τέλο. Θα την κλείνουν. Έχει τελειώσει. Συγγνώμη. Επειδή μιλάμε για ελληνικά δεδομένα οδήγηση. Αν είμαστε στο εξωτερικό κάπου αλλού, θα υπήρχε ο σεβασμό να αφήσω. Σα το λέω. Δηλαδή. Τι να πω, θα συνεχίσουμε στις ερωτήσεις και θα συγκεντρώσουμε μετά και άλλες παρατηρήσεις. Ο κύριος Λάσος. Εγώ μία ερώτηση που είχα να κάνω με τον Βουλευτή Σκοπουλάκη Σίδη. Θα ήθελα μια διευθύνση από την κυρία Συνεργάτητα. Ανέφερε, δεν ξέρω αν είναι από παραδρομή, ότι Σκουφά, Άρτης και Αγωνιστών Πολυτεχνείων είναι όλες αριστερές στροφές. Όχι, είπαμε υπάρχουν δύο λύσεις. Στη μία λύση είναι μόνο στη Σκουφά. Μπορεί να μην κατάλαβα καλά, αλλά νομίζω είπατε ότι Σκουφά αριστερά, Άρτης αριστερά, Αγωνιστών Πολυτεχνείων αριστερά. Όχι, όχι ακριβώς έτσι. Το τι βγαίνει Άρτης, το ξέρω. Είπαμε ότι υπάρχουν δύο προτάσεις. Η μία πρόταση έχει αριστερή στροφή στην Ανδρούτσου και στην Ιερών Πολυτεχνείου. Αγωνιστώ, συγγνώμη, από την ώρα που το έχω κάνει την περίπτωση στην Ιερών Πολυτεχνείου. Και στην Πολυτεχνείου. Η δεύτερη πρόταση αφορά μόνο τη Σκουφά, δηλαδή δεν υπάρχει και στην Αγωνιστών Πολυτεχνείου και στην Ανδρούτσου και στην Τρυπόλεως. Κλείνει η Τρυπόλεως, κλείνει η Ανδρούτσου και υπάρχει μόνο η Σκουφά. Γιατί άκουσα, μπορεί να είναι από παραδρομή, ότι τρεις δρόμοι θα έχουν αριστερό στο πίσω μέρος. Θα παραμείνει όμως είναι η Σκουφά, παίρνει αριστερά. Η Σκουφά παίρνει αριστερά, βγαίνει η Άρτης και βγαίνει η Άρτης στο Μοντεβνίδι. Υπάρχουν δύο προτάσεις, δεν ξέρω ποια θα είναι. Υπάρχουν δύο προτάσεις που έχουμε κάνει. Η μία είναι κρίσιμο της κλείνει νησίδα στην οδό Ανδρούτσου και στην οδό Ιερών Πολυτεχνείου και ανοίγει μόνο για αριστερή στροφή στην οδό Σκουφά. Μία πρόταση. Αν δεν υλοποιηθεί αυτή, υπάρχει η άλλη πρόταση που λέει κλείσιμο της νησίδας στη Σκουφά και άνοιγμα της νησίδας για αριστερή στροφή και αριστερές στροφές στην οδό Ανδρούτσου και στην οδό Αγωνιστών Πολυτεχνείου. Στην πόλη. Θα συνεχίσουμε με ερωτήσεις. Ο κύριος Βρετός. Καλησπέρα. Ως μενετήτρια, θέλω να ρωτήσω τρεις ερωτήσεις σύντομες και στοχευμένες. Αν η φιλοσοφία και η αρχική του συγκεκριμένου έργου έχει καμία σχέση με τη μελέτη τη συμπληρωματική που κάνατε, μονολεκτικά εγώ λέω όχι. Άρα, εφόσον τα δική μου εκτίμηση δεν έχει, λέω για τη φιλοσοφία και καταλαβαίνετε πολύ καλά. Ωραία. Αν η φιλοσοφία εισαγωγική της αρχικής μελέτης έχει καμία σχέση με αυτή που καταθέτεται τώρα ως φιλοσοφία, δηλαδή να ενώσει το παραλιακό μέτωπο με την Βουλιαγμένη, να είναι ένας κλειστός δρόμος, σήμερα κάνετε ανοίγματα. Εσείς πιστεύετε ότι πάλι να είναι κλειστός δρόμος από τη στιγμή που υφίσταται η νησίδα. Και το αίτημα και το ερώτημα και η δική μου τοποθέτηση που θυμάστε πολύ καλά, και όχι μόνο η δική μου, ανθρώπων που ζουν στον Άγιο Δημήτριο, είναι ότι η νησίδα είναι αυτή που δημιουργεί το πρόβλημα για την κόβει την πόλη και όλα τα γνωστά. Εγώ έχω μια στη δική σας λογική στη δεύτερη ερώτηση.
έχετε δει αυτό το έργο σε σχέση με την κυκλοφορία στην πόλη μας. Γιατί αν έρθεις και φτιάχνεις ένα αποσπασματικό έργο μόνο του Αγίου Δημητρίου με τη δική σας την Σοφία ως μελετήτρια, κάνουμε ένα κυνήγι χαμένου θησαυρού στην πόλη. Αφήστε τους επαγγελματίες, έτσι κι αλλιώς είναι τελειωμένοι. Θα βάλουμε και δέντρα ψηλά, θα γίνει όλη αυτή η διαδικασία. Ερχόμαστε στο έργο. Καταργείτε τη δεύτερη λωρίδα και κάντε θέση στάβλωση. Έχετε μία λωρίδα κυκλοφορίας. Και βγαίνω εγώ, είναι στον Άγιο Δημήτριο, ξέρουμε, στο νέο τέρμα. Και έχω κατέβει προς το Καλαμάκι. Πότε θα περάσω απέναντι, μετά από πόσα, από χίλια μέτρα. Γιατί η πρώτη αναστροφή είναι να πάω στην Αγία Βαρβάρα, αναστροφή, ή να πάω στην Αγωνιστό Πολυτεχνείο, να πάω στο πρώτο συνάρτη και να κάνω. Είναι δυνατόν ένα έργο που γίνεται για να εξυπηρετήσει υπερτοπικά, να καταστρέφει την τοπική αγορά και να μας βάζει σε ένα μπούμερα, σε μια διαδικασία να γυρνάμε στον εαυτό μας, με αυτή την έννοια το λέω. Και τρίτο ερώτημα, και από εκεί και πέρα, γιατί θα το βοηθηθούμε. Βλέπω δίπλα σας το συνεργάτη του Δήμου του Εξωτερικού, τον κύριο Νικολαίδη. Πριν 15 μέρες στο Δημοτικό Συμβούλιο, μας ήρθε ένα μεγαλόπνο έργο τοπικής εμβέλειας που έχει την άρτηση με ποδηλατόδρομο. Και ρωτήσαμε, το ποδηλατόδρομο το κάνουμε για τα μάτια του κόσμου, πώς αυτό το ποδηλατόδρομο δεν τον εντάσσω σε μια διαδικασία που θέλουμε να διώξουμε το αυτοκίνητο και στην Αγίου Δημητρίου. Να φύγει η νησίδα, να κάνουμε ποδηλατόδρομο, να ενταχθεί, αφού εσείς προβάλλετε και προτείνετε ότι το μέλλον να πάμε στα ποδήλατα. Εντάξει, θα το κύριε να σταματήσουμε όταν έχουμε ζήμα. Είναι δυνατόν να κάνουμε ένα έργο που αναφέρει στο αυτοκίνητο και τελευταίο. Σταμάτησε, έγινε ένα τύχημα. Μπορείτε να μου πείτε εσείς σε όλο αυτό το μονόδρομο και εδώ οι επαγγελματίες. Ναι, ασθενοφόρο λέει ο συνάδελφος εδώ, ο γείτονας, ένα έκτακτο γεγονός. Σε έναν δρόμο μονής κατεύθυνση. Γιατί σας είχα πει και τότε μονής και στενής κατεύθυνση. Μέντας. Είχα συνεργαστεί επειδή το άλλο μαζί στο Λαγωνίσιο με τον κύριο Φιλόδο. Έχει κάνει ένα αντίστοιχο έργο με νησίδα. Με μια διαφορά ότι έχει εισάγει τη δυνατότητα της αναστροφής στα 300-400 μέτρα με κυκλικές πλατείες. Εδώ μπορεί να μην γινόταν. Αλλά είναι δυνατόν όταν δεν γίνεται κάτι να έρθουμε με το στανιό να τα φορτώσουμε όλα σε ένα έργο που όταν υλοποιηθεί θα είναι τα φόβο πλάκα της πόλης. Στην πρώτη ερώτηση που μου κάνατε, θεωρώ ότι έχει εκπονήσει ο Δήμος εδώ μια κυκλοφοριακή μελέτη, την οποία είχαμε πάρει και ως βάση τότε και στη μελέτη της μελέτης της νοματικής αποδείξης στην Ελλάδα. Εκεί λοιπόν προέβλεπε η νησίδα ήταν σε πολύ λίγα σημεία ανοιχτή. Όπως αυτή τη μελέτη εδώ την έχουμε επαυξήσει. Θεωρώ ότι το μεγαλύτερο μήκος του δρόμου για αριστερή στροφή, αν θυμάμαι καλά, είναι κοντά στα 500 μέτρα, δηλαδή δεν είναι ένα χιλιόμετρο. Δηλαδή το μόνο πρόβλημα που υπάρχει, θα σας πω, είναι λίγο μετά το ρέμα, όπου πάνω, κοντά στη Θεομήδος, όπου είναι πολύ μεγάλη και το μεγάλο τετράγωνο. Δηλαδή υπάρχει, δεν υπάρχει και δυνατότητα για να κάνουμε κάτι άλλο. Αυτό είναι άλλο έργο. Ότι και τώρα με την εναλλαγή της κυκλοφορίας, αν δούμε από το σημείο της Αγίας Βαρβάρας και κάτω, υπάρχει αυτή η απόσταση για να μπορέσει να στρίψει αριστερά, ακόμα και αν δεν υπάρχει νησίδα. Και τώρα δηλαδή με την εναλλαγή μία έρχεται μία μπαίνει. Αυτό λέω. Στη Σάμου μπαίνεις. Έχετε δύο λεπτά. Πόντου Σάμου είναι όλα αυτά. Κύριος Παργενές. Έχω να κάνω δύο παρατηρήσεις. Πρώτα απ' όλα να θεωρήσω ότι η διαμόρφωση της μελέτης του 2011 με το σχηματισμό των παρόδιων θέσεων στάθμευσης υποθέτουμε τη μεσολάβηση του Δήμου, γιατί είναι μετά στο Δημοτικό Συμβούλιο, νομίζω ότι είναι στη σωστή κατεύθυνση. Θέλω όμως από την άλλη μεριά, σαν δεύτερη παρατήρηση, να εκφράσω την απορία για το πώς θα είναι διαμορφωμένη η νησίδα και για το αν θα επιτρέπει την επαφή του ενός με το εκατέρωθεν τμήμα του Αγίου Δημητρίου. Μήπως δηλαδή είναι μη εύκολα προσβάσιμη και διαπερατή η νησίδα από τους δημότες
και οδηγηθεί ήδη παρημασμένη αγορά σε μια καταπαράδοση. Μόνο αυτή τη διαμόρφωση θα ήθελα να μάθω για την νησίδα, μήπως δημιουργήσουμε καλύτερο πρόβλημα τη επαγγελματία. Καταρχήν η νησίδα είναι πάρα πολύ χαμηλή, γιατί είναι 15 εκατοστά. Μην φανταστείτε ότι υπάρχει κάποια νησίδα τεράστια όπου είναι αρκετά ενδιαφέραστη. Πέρα από αυτό, σε αρκετά σημεία δηλαδή, τα οποία θα τα μελετηθούν στην αρχιτεκτονική μελέτη, θα υπάρχουν και σε κάποιες συγκεκριμένες αποστάσεις και κάποιες διαβάσεις πεζών. Εγώ είμαι στο οποίο θα κόβεται η νησίδα και θα κάνει πεζιόν, όχι το αυτοκίνητο. Όσον αφορά για τους πεζούς. Κύριος Κουτσοβάσης. Πρέπει τώρα πάρα πολλές ερωτήσεις και ποιος βρετό σε θέση, γιατί πραγματικά η νησίδα κόβει τον Άγιο Δημήτρη στη μέση. Από εκεί και από εκεί, είπατε, ναι, απαντήθηκαν κάποια πράγματα. Θέλω να πείτε πέρα την νησίδα. Σε κάποιο σημείο πριν την Τρυπόλεως έχουμε πολύ μικρά πεζοδρόμια και ιδιοκτήσεις που έχουμε στα έξω. Υπάρχει πρόβλεψη τι θα συμβεί. Γι' αυτό θα υπάρχει, θα ανοίξουμε πεζοδρόμια, θα πάνε προς τα μέσα, θα τα σπίτια. Τι θα γίνει ακριβώς εκεί και το χρονοδιάγραμμα νομίζω να απαντήσετε προηγουμένως. Και αν υπάρχει συνεισίδες, θα υπάρχει φύτευση. Ψηλά δέντρα, πώς θα είναι. Αλλά να μπορεί να βγαίνει και από τα κάθετα στενά και στη λεωφόρο. Και είχαμε πει ότι στην Άρτηση, η Άρτηση ούτως ή άλλως εντάσσεται σε αυτό για να συνδεθεί Αγίου Δημητρίου με τον Ασύρματο και ότι είναι και πιλωτικό αυτό, δεν είναι ένα πλήρες δίκτυο. Μετά το παίρνουμε στον νόμο. Ο κ. Σχόλα. Εγώ θα ήθελα να κάνω μια-δύο ερωτήσεις όσον αφορά τη στρατηγική της μελέτης. Δηλαδή, εξακολουθούμε και απαντήσουμε σε μια μελέτη του 2003 για να εκτελεστεί το 2015-2016 με κάποιες μικρές τροποποιήσεις. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο, πάνω στην προηγούμενη μελέτη, η οποία αναφερόταν ότι από το σημείο της γέφυρας, που δεν θα έχει καθόλου νησίδα, παρά δύο μπάρες μεταλλικές. Το περισσότερο μήκος, το 85% ήταν με νησίδα πλάτους 1,5 μέτρο. Θα εξακολουθήσει να υπάρχει το πλάτος των 1,5 μέτρο η νησίδα αυτή. Ένα τρίτο. Είπατε ότι θα κάνετε δεντροπίτευση και φωτισμό στη μέση της νησίδας. Εμείς και την προηγούμενη φορά, όπως και τώρα, εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι δεν απαιτείται νησίδα. Ο φωτισμός θα πάει ένθεν και ένθεν στα πεζοδρόμια, όπως και η δεντροπίτευση πικρή, για να μπορέσουν να υπάρχουν προσβασιμότητα στα εμπορικά καταστήματα και να είναι και στους δημότες πιο εύκολη η λειτουργία, ώστε να μπορέσει να λειτουργήσει και ο δρόμος, η Αγίου Δημητρίου. Ένα άλλο σημείο αναφορά. Αυτό που είπε ο κ. Κουτσοβασίλη. Από την οδό Τρυπόλεως μέχρι την οδό Σκουφά υπάρχουν δύο ιδιοκτησίες που έχουν βγει έξω
και λανθασμένα πριν από αρκετά χρόνια ο Δήμος είχε κάνει τροποποίηση δημοτομικού και είχε αφήσει τις δύο ιδιοκτησίες αυτές να είναι προς τα έξω εν αντιθέσει μόνο τον μήκος Αγίου Δημητρίου. Συγγνώμη, εκεί πέρα πρέπει να γίνουν πράξεις αναλογισμού όπως και το ποδηλατάδικο, όπως και αυτά. Προσέξτε καλά γιατί αυτό το οποίο είχαμε ψηφίσει επί Ειρηνάκη δεν έχει τροποποιηθεί. Κρατήστε το αυτό. Να κλείσουμε λίγο στις ερωτήσεις. Πρώτα απ' όλα να ξεκαθαρίσουμε ένα πράγμα. Πιστεύω ότι δεν υπάρχει εδώ πέρα μέσα κανένα που δεν θέλει να αναπλαστεί Αγίου Δημητρίου και να γίνει Αγίου Δημητρίου. Συγγνώμη, σας διακόπτω. Ας προσπαθήσουμε να κάνουμε μόνο ερωτήσεις. Μόνο ερωτήσεις. Και όχι τοποθετήσεις, γιατί θα είναι δύσκολο να κρατήσουμε τη διαδικασία. Μόνο ερωτήσεις. Θα να απαντηθούν και. Μόνο ερωτήσεις. Άρα η ερώτησή σας τώρα σε τι συνίσταται. Λοιπόν, η ερώτηση η οποία θέλω να κάνω είναι ότι εάν και τυχόν έχει ληφθεί υπόψη ότι όταν δεν γίνει η διέξοδος επί της οδού Σκουπά για να ανεβαίνει επάνω προς τον ασύρματο και γίνει μία μόνο ή δύο, η Τρυπόλεως και η Αγωνιστό Πολυτεχνείο, εάν με τις μετρήσεις τις οποίες υπάρχουν σήμερα θα επαρκούν να πηγαίνουν και να σταθμεύουν μόνο τα τρία αυτοκίνητα γιατί τόσα αγοράνε μεταξύ Άρτης και Αγωνιστό Πολυτεχνείου. Σε εκείνο το σημείο επιμένω ότι πρέπει να ειδωθεί ιδιαίτερο βάρος. Και βεβαίως στο τελείωμα προς την άνοδο, εκεί πέρα που θα έρχεται στη συμβολή με τη Γράμμο, πρέπει να κοιταχθεί και εκείνο το σημείο αναφοράς, διότι θα γίνονται πάρα πολλά ατυχήματα από δύο διαζώματα ανόδου να πηγαίνουμε να πέφτουμε σε ένα σημείο, το οποίο στο σημείο αυτό θα γίνεται και αντιστροφή, γιατί υποχρεωτικά θα κατευθύνονται τα αμάξια προς τα πάνω και θα πρέπει να κάνουν τον κύκλο το πλατιάκι για να βγαίνουν προς τα κάτω και να κατευθύνονται τη Γράμμο προς το ταχυδρομείο για να στρίβουν τη Βελεστίνου μετά να κατεβαίνουν προς τα κάτω. Γιατί πλέον και σε εκείνο το σημείο απαγορεύεται στο σουπλατσίδικο μπροστά να βγουν Αγίου Δημητρίου και να κατεβούν κάτω. Δηλαδή είναι σημεία αναφορά που πρέπει ο κύριος Νικολαίδης να τα κοιτάξει και εσείς η μελέτη αυτή, το δέσιμο, το τελείωμά τη είναι ένας βασικός κόμπος που θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Οι προσαρμογές είναι πράγματι πάρα πολύ δύσκολο θέμα. Αυτό που ρωτήσατε και είπατε για την Αγωνιστών Πολυτεχνείου είναι αυτό που απάντησε η κυρία Σταγιάννη. Το ένα σενάριο που δίνει αριστερή στροφή στην Αγωνιστών Πολυτεχνείου έχει αναμονή από τη Σκουφά. Δημιουργείται η λωρίδα αναμονής από τη Σκουφά. Άρα υπερβαίνουμε το μήκος του οικονομικού τετραγώνου μέχρι την Άρτης. Δεδομένου ότι είναι νησίδα. Θα μπορεί δηλαδή αυτός που θέλει να στρίψει, θα παίρνει θέση μπαίνοντας στην εσοχή από τη Σκουφά. Αυτή είναι η επίλυση στο ένα σενάριο. Άρα δεν είναι τρία αυτοκίνητα εκεί, είναι μετρημένα. Φαίνονται εδώ τουλάχιστον 10 αυτοκίνητα για να πάρουν αναμονή για το φανάρι στην αριστερή στροφή. Ο κύριε Βασιλόπουλος. Καλησπέρα σας. Άκουσα όλα αυτά που είπατε. Επειδή διαμένω στην Αγωνιστό Πολυτεχνείο και η Αγωνιστό Πολυτεχνείο έχει πάρει πολύ φορτίο με την κίνηση που υπάρχει σήμερα. Νομίζω ότι δεν μπορεί να πάρει κι άλλο φορτίο από τον Άλυμο προς Αθήνα. Και όσο που είπατε, κυρία Δήμαρχος, ότι θα γίνει φανάρι αναμονής, θα κλείσει τελείως η Άρτης. Βλέπω καθημερινά την κίνηση που δίνει από Άλυμο προς Αθήνα. Αν σταματάνε και τα αυτοκίνητα, θα κλείσει η Άρτης. Δεν θα μπορούν τα αυτοκίνητα να βγαίνουν στην Αγία Δημητρία. Η Λευκή Αλήμα, πάρα πολύ κίνηση. Ύστερα η Αγωνιστό Πολυτεχνείο είναι ένας στενός δρόμος. Με οικογένειες, παιδιά, στενά πεζοδρόμια, δεν μπορεί να πάρει φορτίο κι άλλο. Νομίζω όπως ήταν τώρα μέχρι σήμερα στην Σκουφά, λυνότανε κάπως το πρόβλημα. Τώρα είναι υποφερτό. Περνάνε μεγάλα οχήματα, φορτηγά, λεωφορεία. Πιστεύω ότι αν σταματάνε όλα αυτά τα αυτοκίνητα στην Αγωνιστό για να στήσουν αριστερά, θα κλείσει και η Άρτης. Δηλαδή δεν θα έχει πρόσβαση το αυτοκίνητο από Άρτης για Αθήνα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Μα το έχει φανάρι εκεί. Φανάρι, αλλά αν το έχουν κλείσει πιο μπροστά τα αυτοκίνητα σε αναμονή να φύγουν αριστερά, θα είναι πίσω στον δρόμο. Εγώ πιστεύω από τη Σκουφά, αν γίνει η είσοδος, θα έχει καλύτερα. Κύριος Αγγελής.
Ναι, εγώ καλησπέρα σας. Είμαι κάτοικος και επαγγελματίας στο Δήμο μας και έχω ορισμένες ερωτήσεις. Το έργο αυτό πόσα φανάρια προβλέπει, δεν το άκουσα και δεν θα μου έδινε και μία εικόνα. Προβλέπει φανάρια και πόσα είναι αυτά. Και στο σχολείο που θα λάβουμε ένα πεζοπάνελ. Δεύτερη ερώτηση, γιατί δεν το άκουσα, μάλλον δεν υπόθηκε. Το συνολικό πλάτος κάθε λωρίδας και τελικά των τεσσάρων και της νησίδας, πόσο θα είναι? Τρεις ή μισή κάθε λωρίδα. 7 λοιπόν από τη μία κατεύθυνση, 7 από την... Όχι. Όλο μαζί. Ένα μέτρο, 6 δηλαδή, 6, 1,5 μέτρο στην νησίδα και το ίδιο και άλλα 6 μέτρα από την άλλη. Τα 5 μέτρα. Και σε κάποια σημεία η νησίδα γίνεται ένα μέτρο στο τέλος, στο τέλος, στο τέλος. Αυτή τη στιγμή η λωρίδα σε τι, πόσο πλάτος καταλαμβάνουν και δηλαδή τα πεζοδρόμια πόσο θα πάνε μέσα. Εκεί είναι το αυτή τη στιγμή στο ρημοτομικό, όπως είπατε. Στο ρημοτομικό, εκεί που είναι το σχέδιο του Δήμου. Δεν επιβαρύνονται ιδιοκτησίες. Εκεί που είναι η σωστή ρημοτομική γραμμή. Αυτή τη στιγμή, σε κάποια σημεία της Αγίου Δημητρίου, ξέρετε ότι υπάρχει κατάληψη του οδοστρώματος. Δεν είναι στη σωστή ρημοτομική γραμμή τα πεζοδρόμια. Θα έρθουν στη σωστή ρημοτομική γραμμή. Σημαίνει δηλαδή ότι τα πεζοδρόμια που είναι σήμερα έχουν καταλάβει μέρος του οδοστρώματος και θα έρθουν στην κανονική τους μορφή. Το έδρος του πεζοδρομίου σε κάθε μεριά και στον κάθοδο και στην άνοδο είναι 2,75. Το καθαρό. Και σε κάποιο σημείο είναι και μεγαλύτερο. Δεδομένα ύπαρα του Αγίου Δημητρίου 178. Απέναντι από το χασάπικο του κοινού Νασόπουλου, πίσω μου η πιτσαρία Pizza Fan κτλ. Και καταλαμβάνω νόμιμα ένα κομμάτι του πεζοδρομίου. Στη μελέτη σας προβλέπετε ότι πρέπει να μετακινηθεί το περίπτερο? Αυτό θα πρέπει να έρθετε να το δούμε στοχευμένα. Θα έρθετε στοχευμένα, αλλά τα έχετε πάρει όλα. Μελέτη κάτι ανάλογο ή και άλλα περίπτερα ή άλλα επαγγελματικά δικήματα, δεν ξέρω. Τα έχετε εντοπίσει? Θα έρθω να το δω. Κοιτάξτε, η χωροθέτηση, τώρα ανοίγεται ένα άλλο θέμα. Η χωροθέτηση των περιπτέρων από το 2014 και μετά με τη νέα νομοθεσία θα έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο νέου και θα έρθει. Ναι, όχι. Άλλη ερώτηση. Όχι, ένα λεπτάκι. Αυτά έχουν ήδη χωροθετηθεί από τις νομαρχίες πριν ακόμα περάσουν στους Δήμους μέσω του Καλλικράτη. Λέω, υπάρχει τροποποιητική. Το 2014 τα περίπτερα περιέρχονται στο Δήμο. Η υποχρέωση της χωροθέτησης. Και εσύ τα σχολάζοντα περιέρχονται και ως προς την δημοπράτηση. Εγώ να ζητώ ως επαγγελματικά. Άρα εκ νέου θα χωροθετηθούν. Αλλά τα υφιστάμενα δεν μετακινούνται ούτε χάρη τη θέση. Μάλιστα. Επίσης, θα ήθελα να ρωτήσω το εξής. Έχετε κάνει αυτοψία στη σκουφά που περπατήσατε, τη σκουφά, ή την είδατε μόνο στα χαρτιά? Είμαι κάτοικο σκουφά, σκουφά 14, το λέω κιόλας. Πόσα είναι τα σημεία που δεν μπορούσατε να περπατήσετε σαν πεζοί πάνω σε πεζοδρόμιο? Μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή, υποτοπιμένεις με τα καρότσια τους, περπατάνε στον δρόμο. Υπάρχει και ακίνητο που είναι ρημοτομούμενο και καταλαμβάνει το πεζοδρόμιο στη σκουφά. Αυτά τα γνωρίζουμε. Όλα αυτά θα πάρουν τον δρόμο τους. Εκείνο που έχει τώρα σημασία είναι να δούμε, να κάνουμε παρατηρήσεις, διευκρινήσεις πάνω στη διαμόρφωση της κυκλοφορίας στην Αγίου Δημητρίου. Οτιδήποτε επιδέχεται βελτίωση στη σκουφά, γιατί είναι ένα κομμάτι το οποίο έχει να κάνει με τη μελέτη την οποία παρουσιάσατε. Έτσι κι αν η σκουφά είναι δρόμος που δέχεται την αριστερή στροφή προς τον ασύρματο. Ναι, προς το παρόν. Ή τουλάχιστον τώρα, γιατί δεν ήταν και πάντα, νομίζω κάποτε ήταν και άνω.
Τώρα μιλάμε από το 2005 και μετά με την ισχύουσα κυκλοφοριακή μελέτη. Μην επιδιώξουμε να πάμε πιο πίσω, γιατί είναι πολύ δύσκολο και θεσμικά να επαναφέρουμε την προηγούμενη κατάσταση. Καταλαβαίνω ότι η ομάδα έχει πάρει. Απλά σαν πολίτη σα μιλάω αυτή τη στιγμή. Έχετε δίκιο. Αλλά δεν το μπορεί να βελτιώσει από τη δική του πλευρά και να συμβάλλει και στο Δήμο να την συμβάλλει να βελτιωθεί η κατάσταση. Κυρία Δεμισάνη, επανέρχομαι στο θέμα της νησίδας, δεν κατάλαβα. Αν μπορεί η κυρία να μας εξηγήσει γιατί είναι απαραίτητη η νησίδα. Είναι μια λεωφόρος τεράστια και θα έχει τόση κίνηση που πρέπει να μην γίνονται μεταφορικές συγκρούσεις. Εγώ τουλάχιστον με το θυμολογική δεν μπορώ να εξηγήσω το λόγο της νησίδας. Πρώτα, ένα σημαντικό κομμάτι του δρόμου, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στο πεζοδρόμιο ή οτιδήποτε. Ας μας απαντήσει μόνο γιατί. Να δώσω εγώ μια πρόσθετη προς την πληροφορία, κυρία Δημησάη, γιατί το γνωρίζουμε. Πρόσφατα, αυτοκίνητο από το Δημητρίου έφυγε και μπήκε στο Μπιζάρτ. Ασφαλώς, αν υπήρχε νησίδα, δεν θα είχε πει μέσα να σπάσει τη τραμαρία στο Μπιζάρτ. Και θα πήγε να φαίνεται με τον άνθρωπο. Ναι, όχι. Για τον ρόλο που παίζει η νησίδα, εξασφαλίζει την ασφάλεια τόσο των πεζών όσο και των κυμάτων. Ο κύριος Μπαγδάνος. Καλησπέρα σα. Είμαι κάτοικος στην Αγωνιστών Πολυτεχνείου. Είμαι κάτοικος στην Αγωνιστών Πολυτεχνείου και ήθελα να ρωτήσω αν κάνατε επιτόπια έρευνα και πόσες ώρες ελέγξατε την Αγωνιστών Πολυτεχνείου που θέλετε να ρίξετε και το ρεύμα της παραλίας στην Αγωνιστών Πολυτεχνείου. Και αν ξέρετε ακριβώς πόσα μέτρα είναι η Αγωνιστών Πολυτεχνείου και πόσο είναι τα πεζοδρόμια και πόσα παίρνουν τα σπίτια από τους δρόμους αυτούς που περνάνε αυτά τα τεράστια τροπικά και τα λεωφορεία. Την υπορρύπανση που έχουμε, τη ρύπανση από τα καυσαέρια, το πόσο υποβαθμίζει την ποιότητα της ζωής μας και σκεφτόσαστε αν θα υπάρχει άλλος παράλληλος δρόμος να ρίξετε την κίνηση. Δεν αναφέρομαι ούτε για τη σκουπά, δεν είμαι εγώ αυτός που θα αποφασίσω ή κάποιος άλλος συγκάτοικος στον ίδιο δρόμο, αλλά πρέπει να λάβετε υπόψη σας ότι υποφέρουμε τόσα χρόνια και έχουμε κάνει 3-4 φορές αιτήματα στο Δήμο με υπογραφές από όλους τους κατοίκους. Σας πληροφορώ ότι ο δρόμος της Αγωνιστών Πολυτεχνείου είναι 5 μέτρα. 5 μέτρα και τα σπίτια μας απέχουν 1 μέτρο από τον δρόμο. Όταν είναι λοιπόν εκπεριτροπή στα αυτοκίνητα σταθμευμένα στην Αγωνιστών Πολυτεχνείου, τα φορτηγά περνάνε στα μπαλκόνια μας. Ακριβώς στα μπαλκόνια. Και τα σπίτια έχουν ραγίσει τα περισσότερα. Πρέπει να το λάβετε υπόψη σας αυτό για να μην κοιτάτε μόνο το κυκλοφοριακό θέμα. Υπάρχουν τόσοι άλλοι οδοί που μπορείτε να ελαφρύνσετε την κίνηση στην Αγωνιστών Πολυτεχνείου και όχι την εύκολη λύση. Και ένα άλλο σας παρακαλώ, όταν γινόντουσαν έργα στην Αγωνιστών Πολυτεχνείου, όπως έγινε η Πόνο, που σαν 6 μήνες. Πώς διευκολύνθηκαν όλα αυτά τα αυτοκίνητα και περνάγανε. Τώρα ξαφνικά δεν βρίσκεται τρόπο να οδεύσουν σε άλλους δρόμους. Δεν θέλω συγκεκριμένα να πω εγώ, είναι δικιά σας δουλειά. Ευχαριστώ πολύ. Πάντως, σε αυτό ακριβώς δεν είναι λυμένο το θέμα, γι' αυτό και υπάρχουν τα δύο σενάρια. Δεν έχει επιλέγει μια λύση. Ναι. Κύριε Σαδαλάσσια, έξω. Ευχαριστώ, καλησπέρα. Καταρχήν θέλω να πω ότι όλα αυτά που ακούστηκαν ο καθένας από τη δικιά του πλευρά έχει απόλυτο δίκιο. Επειδή ζω και εγώ και είμαι επαγγελματίας και έχω την επιχείρησή μου στην Αγίου Δημητρίου, εγώ βαρέθηκα να τη βλέπω τσίρκο. Με συγχωρείτε για την εκφράση. Δεν μπορούμε να λέμε ότι ζούμε σε ένα δήμο που θέλουμε να πάμε μπροστά και να μην υπάρχουν τουλάχιστον τα στοιχειώδη που απαιτούνται σε έναν κεντρικό δρόμο, γιατί είναι ο μόνος κεντρικός δρόμος, να λέμε ότι δεν θέλουμε νησίδα. Αν η νησίδα κατά την άποψή μου είναι έτσι όπως τη λέτε, 15 εκατοστά, με χαμηλή φύτευση, θα ήθελα να ρωτήσω, εάν θα είχε συχνές διαβάσεις πεζών με φωτεινές ενδείξεις ότι είναι διάβαση πεζών και κάτι άλλο ακόμα, αυτό που λέμε για τη σκουφά, που σήμερα επιτρέπεται να πας αριστερά, μόνο από τη σκουφά, ανεβαίνοντας στην Αγία Δημητρίου,
Πείτε μου, ποιος από εσάς τους οδηγούς, όταν θέλει να πάει ασύρμα, το παίρνει σκουφά. Κανείς. Όλοι πάμε από τον μεταγωνιστή πολυτεχνείο. Για να δείτε τι απαγορεύεται. Παράνομα. Έτσι. Δηλαδή, καταλαβαίνω τον καθένα που μένει σε αυτά, γιατί και εγώ δεν μένω σκά. Δεν μένω στο Παρίσι, δεν χάνω. Με μικρά πράγματα. Ακριβώς. Επειδή διευκολύνει και έχουμε μάθει να πηγαίνει έτσι. Σαφώς. Απλά, εμένα η ερώτησή μου ήταν η εξής. Αν η φύτευση που λέτε ότι θα είναι χαμηλή, καταρχήν συμφωνώ με την εισή, δεν το συζητάω. Αν η φύτευση που θα είναι χαμηλή θα είναι σε επίπεδο ας πούμε, των λιγούστρων, τα χαμηλά αυτά, έτσι ώστε να υπάρχει οπτική επαφή του πεζού από το ένα πεζόδρομο στο άλλο για την επιχείρηση που θέλει να δει και να επισκεφτεί, και αν οι διαβάσεις των πεζών θα έχουν φωτεινές σημάνσεις, έτσι ώστε να μην έχουμε ατυχήματα. Αυτό. Αυτή ήταν και η κατεύθυνση που δόθηκε στην μελετική ομάδα, γι' αυτό και αναθεωρήσαμε την αρχική μελέτη που παραλάβαμε. Θέλουμε να έχει πολλά ανοίγματα και στροφές για τα οχήματα και κάθετες διαβάσεις σε αρκετά σημεία και να υπάρχει δυνατότητα διέλευση των πεζών. Κάποιος άλλος θέλει να κάνει κάποια ερώτηση. Ποιος ήταν ο πιο. Καλησπέρα σε όλους και συγγνώμη τώρα, θέλω να πω δύο κουβέντες μόνο πρώτα και μετά θα κάνω ένα πραγματί μου. Σε αυτή τη θέση, τα αφήσετε που είπε είναι το 81 με το 2 μαζί με το μακαρίτη του ματάρι σας, κυρία Δημάρχη. Δεν το αφήσω τόσο αρά, την κυρία Βασιλική Βερικάκη και τη μακαρίτη, εγώ κάτι σας. Λοιπόν, επειδή και εγώ κάνω όσο πολλά χρόνια από μέσα, και έχω ζήσει τον καιρό που ήταν ο δρόμος Αγίου Δημητρίου, κόμμα άσπαντα. Κατέβαινε και έφερε κάτω από πέρασμα. Όλα με κρατάει τα πάνω. Τι θέλω να πω. Γιατί να μην δημιουργήσουμε μία ενότητα την Καλαμακιού μέχρι την Γράμμα. Και να είναι ελεύθερος εδώ από δεξιά και αριστερά. Ποιος είναι ο λόγος για 1500 μέτρα να θάψουμε τα πάντα, να κάνουμε τα δέντρα σε ποδόσφαιρα. Και να μην δώσουμε ένταση δεξιά και αριστερά με τον Αρφίτης, να περνάει η μάνα, το παιδάκι, ο γέροντας, να καθόμαστε το καλοκαίρι κάτω από τη σκιά του δέντρο, τα να βάλουμε στη μέση μέσα αυτά τα πράγματα. Δεν έχει κανένα νόημα. Και δεν είναι η δρομή τώρα που έχει 200 μέτρα διάμετρο. Είναι γίνεται με ύψος. Δεν είναι δρομό. Δεν έχει κανένα νόημα. Ένα. Δεύτερο. Εγώ δεν νομίζω πολύ καλά όλοι σας που είμαστε. Τώρα γίνονται. Έχετε και παραπάνω, επενδύανε μια δώρα. Φέρνει ο κόσμο, δηλαδή έρχεται ο κόσμο από την Κρισιά, από την Ελλάδα. Όταν κατεβαίνουν τα σκάφη, σταματήσει δεξιά. Απέναντι στο σπίτι. Πώ θα πέρασε αυτά τα πράγματα, αν είχε μεγάλο ζωή να καθίσει, θα μπορέσει κάποια στιγμή. Ένα, δεύτερο. Λένε να κάνουν πάτη και το φόρα έχει μια λωρίδα, έχει ένα σκοφορείο. Παράκαλε να στεφτεί τις ομορίες. Έγινε να κάνει μια συμφόρηση και να γίνει εκατομμύρια. Δεν μπορείς να φτάσεις άντως. Δεν στάθω όλα κοινωνικά. Αυτό δεν έχω και μόνο να πω. Τίποτα. Δεν το κάνω για συμφέρον, δεν τίποτα. Εγώ με κατά πάρα τόσο δεν διαφέρει. Δεν διαφέρει να υπάρξει εγγύσεις, να είναι η λειτουργική εγκλητήριο, να εξαιρετεί ο δημότης και όλα αυτά να είναι τότε που πως χρήσεις. Η λεωφόρος Καλαμακιό, δεν κάνω λάθος, νομίζω ότι δεν έχει τόσο εμπορική δραστηριότητα όπως έχει ο δρόμος της λεωφόρου του Δημητρίου. Κατά πρώτον. Δεύτερον, ο δρόμος δεν είναι δύο λόγια της λεωφόρου. Κύριε Δεσσαλονίκη, μ' ακούτε. Μ' ακούσατε, είπα. Λοιπόν, αν θυμάμαι καλά, και αν η λεωφόρος Καλαμακίου δεν έχει τόσες εμπορικές δραστηριότητες όπως έχει η λεωφόρος Αγίου Δημητρίου. Δεύτερο, είπατε ότι είναι δύο λωρίδες κυκλοφορίας. Δεν είναι δύο λωρίδες κυκλοφορίας, είναι τέσσερις λωρίδες και κάτι κυκλοφορίας. Απλώς είναι τα παρακαλυστικά αυτοκίνητα που μπορεί να σας δίνουν αυτή την εντύπωση. Δύο είναι κάτω και δύο άλλο. Άρα, μία είναι της ουσίας. Και της ουσίας είναι μία και μία, σήμερα, έτσι δεν είναι. Και σήμερα, να τα περιμένουμε. Είπα να γίνει μία ενός μέσα για πάντα. Και τους λένε, αν δεν είναι σήμερα, τι θα έρθει. Μάλιστα, το καλαβαίνω από όλες. Να καταφέρει τη θάλασσα των ήρων.
Καλαμακίου απαγορεύεται η στάθμευση δεξιά και αριστερά. Εμείς θέλουμε να επιτρέπεται η στάθμευση για να εξυπηρετηθεί η αγορά. Να πιάσουμε το πεζοδρόμιο μια 4 μέτρα να δεσπάει το εθνικό και τα πάντα όλα. Να περνάει η μάνα, να περνάει ο γέροντα, να περνάει τα κοντίνα, να περνάει τα πάντα όλα. Να λύνει το θέμα όμως ότι πάει στην ουσία και πάντα δεν υπάρχουν ορίμευση. Και θα συγκεκριμένουμε το δεν υπάρχουν ορίμευση. Εμείς είναι στάθμευση, τα πεζοδρόμια, να καλύψει τον κόσμο, να περνάει τα πάντα όλα, να αναπνεύσει τα πάντα όλα. Πάνω σε αυτό που ρώτησα νωρίτερα, θα ήθελα να ξέρω, επειδή όλοι οι επιχειρηματίες έχουν τις ταμπέλες και όλα αυτά που γίνονται στα πεζοδρόμια σήμερα, τα έκτροπα, αν υπάρχει και ένα πρόγραμμα για το πώς πρέπει να τοποθετηθούνται πλέον οι ταμπέλες συνταξιστικής πινακίδας του κάθε επαγγελματία. Έτσι. Θα μπορούσε να υπάρχει διπλή γραμμή, κάτι άλλο ξέρω εγώ, να είναι πολύ δύσκολο. Ο δρόμος δεν προσφέρει για τις ιδιαίτερες. Ίσως πιστεύω ότι τα ατυχήματα θα είναι περισσότερο. Γιατί ένας πάει να προσπεράσει, να καβαλάει για την θυσία. Ξέρουμε πού μένουμε. Είμαι 30 χρόνια δικηγόρο στα αρχικά λογοπολία και θέλω να σα τονίσω δύο πράγματα. Άκουσα ότι θα κάνετε συχνέ διαβάσει πεζών. Εάν θα γίνουμε φωτεινού σηματοδότε, εκτό που είναι πολυδάπανο, θα γίνει συμφόρηση σε όλη την καταμαχία που γίνεται. Εάν δεν κάνετε φωτεινού σηματοδότε, με το άρθρο 32 του ΚΟΚ, όταν ο πεζό πατήσει το πόδι του στη διάβαση, σταματάνε τα πάντα και προηγεί το πεζό. Πέστε μου, ποιο αυτοκίνητο στην Αγία του θα σταματήσει. Όπως κάναμε στην Κηφισία, στην Πατησίου. Κανείς δεν σταματήσει. Να σας κρυφίσω κάτι. Όσον αφορά τη λυσίδα για το πεζό. Τη λυσίδα για το πεζό για το πεζό και την εξής ιδιότητα. Όταν πάει κάποιος να περάσει τη λεωφόρο Αγίου Δημητρίου σήμερα, θα πρέπει να τρέξει γιατί ακόμα και στη μέση, άμα καθίσει, κινδυνεύει η ζωή του. Δεν ξέρει, μπορεί να τον φάει κάποιο αυτοκίνητο που πάει να προσπεράσει. Σε μια νησίδα θα περάσει. Στην αρχή θα σταματήσει τη νησίδα. Αν έχει αυτοκίνητο, δεν θα προχωρήσει. Αν δεν έρχεται, θα προχωρήσει. Θα περάσει από εκεί. Εγώ μίλησα για διαβάσει η νησίδα. Βεβαίω θα περάσει η νησίδα. Και ξέρετε πόσα τροχιά θα αντιφώνει έχουν γίνει στη Μεσογείο που υπάρχει νησίδα. Και βλέπει η γιαγιά δεξιά, βλέπει αριστερά το λεωφορείο. Και φέρε θα με δει εκείνος και περνάει αέρα και τη σκοτώνει στην ανάπτυξη. Θα αντιμετωπίσετε πολλά προβλήματα με το κυκλοφοριακό. Επειδή έχει πάρα πολλά φαντάζομαι, εγώ ότι η ροή δεν υπάρχουν ούτε 10 φαντάρτες που έχουν διατομή. Όλη η απόσταση για το έργο που μιλάμε είναι 1800 μέτρα. Δηλαδή, μην φανταστείτε ότι είναι κάτι. Έχετε δει να κάνει και για πολύ δύσκολο σχέδιο. Είναι πολύ δύσκολο. Έχονται μεγάλη προσοχή. Το οποίο είναι ο ορός, ο πιστευμός και ο πιστευμός, δηλαδή δεν αποψυχήνεται. Να παραλάβουμε ότι αυτή η μελέτη που βλέπετε στο Προτζέκτορα είναι αναρτημένη στη σελίδα του Δήμου. Είναι χρήσιμο για τον κάθε έναν να πάρει, να στήσει τις εκτυπώσεις, να το μελετήσετε και σε κάθε περίπτωση όπου υπάρχουν προτάσεις που πρέπει να υποβληθούν στο διάστημα αυτό μέχρι να έρθει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, θα είναι μετά από ένα μήνα, ίσως και περισσότερο, θα πρέπει να κατατεθούν και να ληφθούν υπόψη. Θα ζητήσουμε εμείς από τους κοινωνιολόγους και από την τεχνική υπηρεσία συμπληρωματικές απόψεις σε οτιδήποτε θέμα θέσετε και με τις διαδικασίες που προβλέπονται μέσα από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και το Δημοτικό Συμβούλιο θα οδηγηθούμε σε μία απόφαση. Τώρα, το έργο από μόνο του είναι ένα έργο πνοής για την πόλη, το αντιλαμβάνεστε.
και η διεκδίκηση της χρηματοδότησης είναι ένα θέμα που μας απασχολεί, γι' αυτό και επιβάλλεται να έχουμε όσο γίνεται πιο γρήγορα ολοκληρωμένη τη μελέτη, γιατί όπως είπαμε, εκτός από τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, θα ακολουθήσει η αρχιτεκτονική μελέτη για τη διαμόρφωση των πεζοδρομίων, τη διαμόρφωση αυτών που λέγαμε της νησίδας, πού θα μπει ο φωτισμός, πού θα υπάρχουν τα ανοίγματα, οι διαβάσεις, πώς θα φαίνονται οι διαβάσεις για να γίνονται αντικείμενο προσοχής και των οδηγών. Είναι δύσκολο το κομμάτι και στη συνέχεια. Μας ενδιαφέρουν όμως οι παρατηρήσεις σας και οι παρεμβάσεις σας. Αν δεν έχετε κάποια άλλη ερώτηση, ξέρω αν θέλω να συμπληρώσω και λεπτές κάτι, να σας ευχαριστήσουμε και πάλι που σας